Το κατάλληλο κρέας από την όψη του το επιλέγουμε αρχικά από το χρώμα του. Θέλουμε να είναι λαμπερό, θέλουμε να είναι στο μοσχάρι κοκκινοπό, στο χοιρινό θέλουμε να είναι ροζ και προς το ξανθό και στο κοτόπουλο θέλουμε απλά να είναι λαμπερό, να είναι φρέσκο. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη όψη. Συμβουλές που μπορώ να δώσω για να επιλέξουμε το κατάλληλο κρέας για μπαρμπεκιού ανά είδος είναι η εξής. Να ξεκινήσουμε από το μοσχάρι και την πριζόλα τη μοσχαρίσκια, η οποία θα πρέπει να είναι συνδεμένη 2 με 3 εβδομάδες για να μπορεί να είναι μαλακό το κρέας της. Μετά κοιτάμε να έχει το ανάλογο λιπάκι του για να είναι νόστιμη, ζουμερή και να μην στεγνώσει πάνω στη σκάρα. Σε σουβλάκι χοιρινό, για να επιλέξουμε ένα καλό σουβλάκι, θα πρέπει να πάρουμε ένα κρέας το οποίο να έχει τα ανάλογα λιπαράκια αυτό. Θα προτιμούσαμε καλύτερα να είναι από μπριζόλα ή από κάποια πανσέτα και επίσης να έχει το ανάλογο λιπάκι. Μετά πάμε τρίτον σε μπιφτέκι μοσχαρίσιο, το οποίο για να μας βγει ένα ωραίο ζουμερό μπιφτέκι θα πρέπει να έχει 10 με 15% λιπαρά. Δοκιμάσαι να είναι σκέτο μοσχάρι για να έχουμε ένα πολύ ωραίο μπιφτέκι. Τέταρτον, σε πανσέτα χοιρινή θα πρέπει να κοιτάξουμε το χοιρινό μας να είναι πάλι με το ανάλογο λιπάκι του. Όπως είπαμε και πριν, το κρέας του θα πρέπει να είναι ροζ, ανοιχτό χρώμο και λαμπερό. Παίρνουμε και τελευταίο σε κοτόπουλο. Για να διαλέξουμε κάτι καλό, μπορούμε να πάμε σε ένα μπουτ φιλέτο, το οποίο είναι και αυτό με το λιπάκι του. Θα έχουμε ένα ζουμερό αποτέλεσμα και πολύ γευστικό.